Κλείσαμε το κεφάλαιο των χρονομετρητών στο Tiny 2313 και μπορούμε να μιλήσουμε για το επόμενο κεφάλαιο που είναι ο προγραμματισμός της μνήμης διαμόρφωσης που βρίσκεται μέσα στο μικροελεγκτή Tiny 2313 και είναι η E-Square PROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Τι λέει το όνομά της, ότι είναι μία ROM μνήμη που όμως μπορεί να τη σβήσεις με ηλεκτρικό τρόπο. Ο ηλεκτρικός τρόπος είναι διαφανής σε εμάς ως προγραμματιστές, για παράδειγμα, του συγκεκριμένου μικροελεγκτή. Εμείς, όπως θα δούμε και σε επόμενα μαθήματα, την E-Square PROM μπορούμε και μέσω κώδικα να την προγραμματίσουμε και να αποθηκεύσουμε σε αυτήν κάποιες τιμές που μπορεί να αντιστοιχούν στη διαμόρφωση του συστήματός μας, γι' αυτό και λέγεται configuration μνήμη αυτή εδώ, αλλά θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε στην E-Square PROM και τιμές με κάποιον εξωτερικό προγραμματιστή, με κάποιον programmer που είναι ένα κύκλωμα που μπορεί πάνω του να συνδεθεί το τσιπάκι του μικροελεγκτή και αυτό το κύκλωμα να αποθηκεύσει κάποιες τιμές τις οποίες μπορεί να μεταφέρει από έναν άλλο υπολογιστή, για παράδειγμα. Εξάλλου, ένας τέτοιος programmer, όπως θα δούμε, χρησιμοποιείται αναγκαστικά για να μεταφέρουμε και κάποιο καινούριο πρόγραμμα στη μνήμη flash του μικροελεγκτή και να το αποθηκεύσουμε. Χρειαζόμαστε κάποιον programmer. Λοιπόν, αυτός ο programmer μπορεί τόσο τη μνήμη flash όπου αποθηκεύεται ο κώδικας να την χρησιμοποιήσει για να αποθηκεύσει κάποιο νέο πρόγραμμα, αλλά να αποθηκεύσει και στην EEPROM. Η EEPROM επιπλέον όμως έχει και τη δυνατότητα μέσω του δικού σου κώδικα να αλλάξεις τα περιεχόμενά της. Πώς γίνεται αυτό και πώς μπορούμε να μεταφέρουμε στην E-Square PROM μία νέα τιμή σε μία συγκεκριμένη θέση? Η βασική αρχή λειτουργίας, παιδιά, είναι ότι υπάρχει ένας καταχωρητής που ονομάζεται E-Square PROM Address Register, βλέπετε δεξιά το όνομά του, και ένας καταχωρητής που ονομάζεται E-Square PROM Data Register. Αυτό λοιπόν που κάνει στην ουσία είναι ότι γράφει στον address register, στον καταχωρητή διευθύνσεων δηλαδή, σε ποια διεύθυνση θες να αποθηκεύσεις την τιμή Χ, αποθηκεύεις την τιμή Χ στον από κάτω καταχωρητή, στον data register, και με τη βοήθεια κάποιων πεδίων ελέγχου που υπάρχουν στο control register, που είναι ο τελευταίος στο κάτω μέρος της διαφάνειας, δρομολογείς ακριβώς αυτή την εγγραφή της τιμής. Αντίστροφα, εάν θέλεις να διαβάσεις μία τιμή που είναι αποθηκευμένη ήδη στην E-Square PROM, αποθηκεύεις τη διεύθυνση από όπου θες να διαβάσεις στον address register, προφανώς δεν γράφεις κάτι στον data register, αλλά μετά, μέσω πεδίων ελέγχου από τον control register, τον τελευταίο, τον καταχωρητή ελέγχου, δρομολογείς το να διαβαστεί αυτή η τιμή και να έρθει πού? Να έρθει να αποθηκευτεί εδώ, ώστε εσύ στη συνέχεια να διαβάσεις τον data register και να τη μάθεις ποια ήταν αυτή η τιμή αποθηκευμένη. Άρα λοιπόν, αυτές οι λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής γίνονται ορίζοντας τη διεύθυνση είτε της ανάγνωσης είτε της εγγραφής στον καταχωρητή διευθύνσεων. Αν πρόκειται, επαναλαμβάνω, για εγγραφή, γράφεις και την τιμή που θες να σταλείς στην E-Square PROM εδώ και με κάποια πεδία που θα δούμε στη συνέχεια, λες τώρα πάρε την τιμή αυτή και πήγαινε σε αυτή τη διεύθυνση και αποθήκευσέ την. Ενώ αντίστροφα κατά την ανάγνωση, γράφεις την τιμή από όπου θες να διαβάσεις και με τα πεδία εδώ δρομολογείς να μεταφερθεί αυτή η τιμή από την πραγματική της θέση σε αυτόν τον καταχωρητή, από τον οποίο έρχεσαι μετά και τη διαβάζεις, για να την αξιοποιήσεις όπως χρειάζεται στο πρόγραμμά σου. Ο καταχωρητής ελέγχου τι πεδία περιλαμβάνει? Ο καταχωρητής ελέγχου περιλαμβάνει κάποια πεδία, όπως είναι το Programming Mode, από εκεί βγαίνουν τα αρχικά PM. Βλέπετε ότι όλα τα πεδία έχουν το χαρακτηριστικό ε-ε μπροστά, για να καταλαβαίνουμε ότι αναφερόμαστε στην E-Square PROM, έτσι, όπως και τα ονόματα των καταχωρητών. Έχουμε λοιπόν ένα ζεύγος τιμών όπου
προγραμματίζεις την κατάσταση λειτουργίας, programming mode, ακριβώς τι θες να γίνει. Το δεύτερο, RIE, όταν βλέπετε κατάληξη IE, θα θυμάστε interrupt enable ότι σχετίζεται, άρα μπορεί να προκληθεί κάποιο interrupt. Το R προηγουμένως σημαίνει read interrupt enable και είναι λογικό, γιατί είπαμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε ανάγνωση από την eSquare Prom, γράφουμε εδώ τη διεύθυνση, δρομολογούμε να γίνει ανάγνωση, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πότε θα έχει φτάσει έγκυρη τιμή εδώ πέρα για να πάμε να τη διαβάσουμε. Χρειαζόμαστε κάποιος να μας ειδοποιήσει ότι τώρα είναι έγκυρη τιμή και ένας τρόπος να ειδοποιηθούμε είναι να χτυπήσει ένα interrupt, αν το έχουμε επιτρέψει από εδώ. Και μάλιστα πρέπει να ξέρετε, όπως θα δείτε παρακάτω, ότι ο χρόνος ανάγνωσης και εγγραφής στην eSquare Prom, παιδιά, είναι της τάξης των millisecond. Millisecond είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος, αν σκεφτείτε ότι με ένα 20 MHz κρίσταλο ο χρόνος εκτέλεσης μια εντολής είναι μερικές δεκάδες nanosecond. Το nanosecond είναι 1.000.000 φορές, δύο τάξεις μεγέθους μικρότερο από το nanosecond. Το nanosecond είναι περίπου 1.000.000 φορές μικρότερο από τα millisecond. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο πιο αργή είναι αυτή εδώ η διαδικασία. Θα μπορούσατε ίσως να αναρωτηθείτε κιόλας, γιατί υπάρχει μνήμη RAM, αφού υπάρχουν μνήμες τις οποίες και μπορούμε να γράφουμε και να μην χάνουμε τα περιεχόμενα τους όταν σβήνει ο υπολογιστής, γιατί αυτό συμβαίνει στην eSquare Prom. Η απάντηση είναι η ταχύτητα. Στην απλή στατική RAM, μέσα σε μερικές δεκάδες nanosecond μπορεί να γίνει μία εγγραφή και μία ανάγνωση, ενώ εδώ θες 1.000.000 φορές πιο αργό χρόνο για να πραγματοποιήσεις μία ανάγνωση και μία εγγραφή. Άρα δεν γράφεις κάτι, μια προσωρινή μεταβλητή ή κάτι τέτοιο, γράφεις κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν συχνά. Τα υπόλοιπα πεδία είναι το Master Programming Enable, το απλό Programming Enable και το Read Enable. Για να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά, πρέπει να δούμε τον αλγόριθμο, για παράδειγμα, εγγραφής στη μνήμη eSquare Prom. Ο χρόνος εγγραφής στην eSquare Prom, λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είναι της τάξης των κάποιων millisecond. Εάν θέλουμε να σβήσει πρώτα η προηγούμενη τιμή και μετά να κάνουμε εγγραφή μιας νέας τιμής, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται είναι 3.4 millisecond. Εάν θέλουμε μόνο να σβήσουμε και να επαναφέρουμε στην αρχική κατάσταση την μνήμη, αρκούν 1.8 millisecond, περίπου μισός χρόνος, όπως βλέπετε. Ομοίως και αν θέλουμε να κάνουμε μόνο εγγραφή. Το τι από τα τρία θέλουμε να κάνουμε ρυθμίζεται από αυτά τα δύο bit. Το programming mode που σας είπα πριν, που είναι ένα ζευγάρι διαδικών ψηφίων, μέσω των οποίων διαλέγουμε ποια από τις τρεις λειτουργίες θέλουμε. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ χρειάζομαι μόνο την περίπτωση που θέλω να γράψω κάτι καινούριο απάνω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κατευθείαν το write only. Όχι, παιδιά. Η διαδικασία είναι ότι για να γράψεις κάτι μπορείς να το κάνεις μόνο αν είναι σβηστή ουσιαστικά η EEPROM στη θέση αυτή. Και άρα απαιτείται πρώτα να τη σβήσεις. Αν αυτή τη διαργασία την είχες κάνει με μία παλιότερη erase, okay, δεν χρειάζεται να ξανακάνεις κάτι, μπορεί να πας στην νέα εγγραφή. Αν όμως είναι ήδη κάτι άλλο γραμμένο και δεν είναι σε κατάλληλη κατάσταση eSquare Prom, πρέπει να ακολουθήσεις την πρώτη μέθοδο. Και σβήσιμο της προηγούμενης τιμής πριν γραφτεί μια νέα. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν για να κάνουμε μια εγγραφή στη μνήμη eSquare Prom. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε μέχρι το flag εΕΠΕ να μας δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε εγγραφή. Μπορεί να φανταστείτε αυτό το δείκτη ότι σηματοδοτεί πιθανή προηγούμενη εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη και ανάγνωση ίσως.
επειδή αυτές οι αναγνώσεις και οι εγγραφές διαρκούν πολύ, δεν μπορούμε εμείς, χωρίς να ελέγξουμε αν έχει ολοκληρωθεί μια προηγούμενη διαδικασία, να ξεκινήσουμε την αμέσως επόμενη. Δεν θα γίνει σωστά η εγγραφή. Τόσο απλά. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πρώτα να κάνουμε, όπως θα δείτε και με παράδειγμα, μία ατέρμονη επανάληψη εδώ, μέχρι ότου, όχι ατέρμονη, μία επανάληψη μάλλον σε αυτό το σημείο, μέχρι ότου βρούμε ότι το συγκεκριμένο πεδίο έχει τιμή 0. Στη συνέχεια, αν δεν είναι ήδη γραμμένο, αυτό σημαίνει προαιρετικά, αν δεν είναι ήδη γραμμένη και αποθηκευμένη η διεύθυνση που θέλουμε να προσπελάσουμε στον καταχωρητή διευθυνσεών, πρέπει να τη γράψουμε. Αν δεν είναι ήδη αποθηκευμένη η τιμή που θέλουμε να την αποθηκεύσουμε στον καταχωρητή δεδομένων. Και στη συνέχεια, παίζουμε με κάποια από τα πεδία του καταχωρητή ελέγχου. Το Programming Mode Enabled το θέτουμε στην κατάλληλη τιμή, για παράδειγμα, με, αν θέλουμε να κάνουμε και σβήσιμο και εγγραφή, πρέπει να το κάνουμε 0-0 αυτό εδώ. Στο Master Programming Enable στη συνέχεια να βάλουμε την τιμή 1 και ταυτόχρονα στο Programming Enable την τιμή 0 και μέσα στους ακόλουθους 4 κύκλους ρολογιού, δηλαδή με άλλα λόγια να μην αρχίσουμε να εκτελούμε άλλες άσχετες εντολές, χωρίς να το καθυστερήσουμε κατευθείαν να πάμε και να θέσουμε το Programming Enable που αρχικά ήταν 0, να το κάνουμε 1. Αυτή η αλλαγή πάνω στο Programming Enable από την τιμή 0 σε 1 δημιουργεί εσωτερικά μία ανωδική ακμή που είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά δρομολογεί και την εγγραφή που θέλουμε να γίνει. Αυτά τα βήματα λοιπόν είναι εκείνα τα οποία αφορούν την εγγραφή. Το από κάτω αφορά ένα παράδειγμα ανάγνωσης, θα το δούμε απλά σαν περιγραφή, όμως για τα πρώτα θα ήθελα να γράψουμε και λίγο κώδικα σε assembly που θα μπορούσε να χειριστεί αυτό εδώ το, αυτήν εδώ την λογική. Για τον λόγο αυτό θα γράψω στον πίνακα εν συντομία αλγοριθμικά το τι θέλουμε να γίνει, ώστε να μεταβούμε μετά στους πίνακες με τις εντολές assembly του AVR Tiny 2313 και να βρούμε τις κατάλληλες εντολές που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία. Λοιπόν, έχω γράψει εν συντομία τα βήματα που βλέπουμε στην δίπλα διαφάνεια, που επαναλαμβάνω είναι να περιμένουμε μέχρι να βρούμε το δίκτυο εψιλον-εψιλον-πι-εψιλον-0. Όταν το βρούμε 0, στη συνέχεια να αποθηκεύσουμε την τιμή της διεύθυνσης την οποία θέλουμε να προσπελάσουμε και την τιμή των δεδομένων που θέλουμε να σταλεί σε αυτή τη διεύθυνση, να θέσουμε το PM0 και το 1 σε τιμή 0, αν θέλουμε να γίνει σβήσιμο πιθανής προηγούμενης τιμής και εγγραφή της νέας, και στη συνέχεια να κάνουμε το Master Programming Enable 1 και το Programming Enable το απλό 0, το οποίο συνεχόμενα να το ανεβάσουμε σε ένα για να δημιουργηθεί ουσιαστικά μία ανωδική ακμή εσωτερικά στο κατάλληλο σήμα που θα δρομολογήσει αυτή την εγγραφή. Για να μετακινηθούμε λοιπόν στους πίνακες που περιγράφουν τις εντολές του Tiny 2313 και να ψάξουμε να βρούμε την κατάλληλη. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν εντολές, θα τις δούμε αναλυτικά τις εντολές, δεν έχει νόημα τώρα να σας περιγράψω όλο τον πίνακα αληθείας, θα πάω κατευθείαν στις πιο κατάλληλες, για να υλοποιήσω το πρώτο βήμα όπου θα ελέγξω αν το Programming Enable είναι 0 ώστε να προχωρήσω στα επόμενα, μπορώ να χρησιμοποιήσω εντολές όπως είναι αυτές εδώ, οι οποίες κάνουν άλμα, διακλάδωση ουσιαστικά, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Μεταξύ των εντολών αυτών υπάρχει και η εντολή skip if bit in register is clear, SBRC λέγεται, το γράφω καθαρά στον πίνακα, SBRC, η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα όνομα καταχωρητή και ένα όνομα πεδίου. Τελικά, αυτή δεν είναι ίσως η πιο κατάλληλη, γιατί ελέγχει μόνο σε καταχωρητής γενικής χρήσης, τον R0 μέχρι τον R31, ενώ εμείς εδώ θέλουμε να ελέγξουμε μέσα στον καταχωρητή EECR, το Control Register της E-Square Probe.
άρα αυτή εδώ δεν φαίνεται κατάλληλη. Μάλλον η πιο κατάλληλη είναι η SBIC, η οποία ελέγχει σε έναν καταχωρητή περιφερειακού κυκλώματος, αν κάποιο bit είναι ένα. Αν είναι ένα, τότε εκτελείται κανονικά η επόμενη εντολή της. Αν είναι όμως 0, λέει το όνομα της εντολής skip. Παρέκαμψε την επόμενη εντολή. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτήν εδώ την εντολή. SB λοιπόν IC. Πού θέλουμε να ελέγξουμε στον καταχωρητή εε-CR, στο control register της E-Square Prom. Ποιο bit θέλουμε να ελέγξουμε αν το programming enable είναι 0. Επαναλαμβάνω τον ορισμό της εντολής λίγο, να συνηθίζετε. Skip, αν αυτό το bit είναι 0 μέσα σε αυτό τον καταχωρητή. Αν δεν είναι 0 και είναι 1, τότε θα εκτελεστεί αμέσως επόμενη εντολή. Για δείτε λίγο, αν εδώ στη θέση της επόμενης εντολής βάλω μία εντολή χωρίς, μία εντολή άλματος χωρίς συνθήκη, όπως είναι η relative jump για παράδειγμα, relative jump, που εδώ, loop, τότε γίνεται ο έλεγχος που πραγματικά ήθελα να γίνεται στην αρχή εδώ. Γιατί, όσο δεν είναι 0 το programming enable, δεν γίνεται skip, δεν παρακάμπτεται η επόμενη εντολή, άρα εκτελείται. Αλλά η επόμενη εντολή με ξαναστέρνει πάλι να ξαναελέγξω αν το programming enable είναι 0 ή όχι. Μόνο όταν γίνει 0, θα παρακαμφθεί η relative jump και δεν θα γυρίσω πίσω, οπότε θα εκτελεστεί η τρίτη εντολή. Η τρίτη εντολή τι μου λέει? Απλά να αποθηκεύσω σε αυτόν τον καταχωρητή τη διεύθυνση. Για να γίνει αυτή η αποθήκευση, δεν μπορεί να γίνει με μία μόνο εντολή. Για να μην ψάχνω στον πίνακα, σας γράφω κατευθείαν την κατάλληλη εντολή. Load immediate. Σε έναν καταχωρητή, όπως για παράδειγμα τον R8 διαλέγω στην τύχη, ποια τιμή, η τιμή της διεύθυνσης που θέλω να αποθηκεύσω στον address register. Πάω πρώτα αυτή την τιμή στον R8 και μετά διαλέγω μία εντολή, όπως είναι η STS, στη διεύθυνση του την τιμή του R8. Επειδή δεν θυμάμαι καλά αν η διεύθυνση του προορισμού μπαίνει πριν και μετά η διεύθυνση αφετηρίας των δεδομένων, μπορώ να πάω να βρω πού είναι ο ορισμός της LDS εντολής. LDS. Όχι. Έβαλα ανάποδα τα πεδία αυτά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά πρώτα πρέπει να βάλω το R8. Και μετά το όνομα του input-output port. Μόλις τώρα, με αυτές εδώ τις δύο εντολές, έκανα αυτό το βήμα. Μπορεί να φανταστείτε ότι και το επόμενο βήμα, ακριβώς με ένα τέτοιο ζευγάρι εντολών πρέπει να το κάνω. Δηλαδή, να φορτώσω με immediate τρόπο, π.χ. τον R8 πάλι, και δεν χρειάζομαι την προηγούμενη τιμή του, με την τιμή των δεδομένων που θέλω να αποθηκευθούν, και να στείλω αυτά τα δεδομένα, του R8, τώρα, στον data register. Αυτά τα δύο βήματα υλοποίησαν αυτή την εντολή. Για να κάνω τα δύο bit, programming mode 0 και programming mode 1-0, μπορώ ή να γράψω μία ολόκληρη τιμή στον καταχωρητή control register ή να χρησιμοποιήσω εντολές που αλλοιώνουν μόνο ένα bit. Ας κάνω το δεύτερο με τις εντολές ψάχνοντας να βρούμε την κατάλληλη εντολή. Λοιπόν, SBI.
Η κατάλληλη εντολή λοιπόν που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να κάνω ένα-ένα τα bit την τιμή που θέλω είναι η SBI που κάνει ένα το bit νούμερο B μέσα στον καταχωρητή εισόδου-εξόδου P και η CBI που καθαρίζει, που κάνει 0 το αντίστοιχο bit νούμερο B μέσα στον καταχωρητή αυτόν εδώ. Εδώ λοιπόν θέλω το EEPM 0 να το κάνω 0 όπως και το 1 το ίδιο. Λέω λοιπόν CBI clear bit in input register, από εκεί βγαίνουν αυτά τα αρχικά, στον control register, ποιο bit, βάζω συμβολικά το όνομά του, το EEPM 0. Και από κάτω, με δεύτερη εντολή, το δεύτερο bit. Ορίστε. Το επόμενο μου λέει το Master Programming Enable να το κάνω ένα. SBI Set Bit in Input Register. Σε ποιον καταχωρητή όλα αυτά βρίσκονται στο Control Register, ποιο bit, το Master Programming Enable να το κάνω ένα. Και ταυτόχρονα μου λέει, το ταυτόχρονα δεν σημαίνει κάτι, είμαι μέσα στα χρονικά περιθώρια αν κάνω ένα-ένα τα bit συνεχόμενα, να κάνω Clear το EE Programming Enable. Να το, αυτό εδώ το κομμάτι. Άρα αυτό εδώ υλοποιήθηκε με αυτές τις δύο εντολές. Και γρήγορα, χωρίς να χάσω χρόνο, γιατί μου είπε μέσα σε 4 κύκλους ρολογιού, να ξανακάνω ένα το Programming Enable εδώ. SBI λοιπόν, στο EECR, το Programming Enable. Και τελείωσα. Είδατε μία πρώτη επαφή με πρόγραμμα που μπορεί να γραφτεί για τον AVR Tiny 2313 και κλείνουμε το σημερινό μάθημα μόνο με μία πιθανή παραλλαγή που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αντί αυτών εδώ των εντολών. STS και στον Address Register και στον Data Register. Υπάρχουν, παιδιά, πολλές εντολές που κάνουν την ίδια ακριβώς λειτουργία. Η STS που διάλεξα εδώ παίρνει τα περιεχόμενα ενός καταχωρητή και τα αποθηκεύει σε μία διεύθυνση μνήμης. Την διεύθυνση αυτή της μνήμης σε αυτό το σημείο, εάν χρησιμοποιήσω STS, πρέπει να την αριθμίσω ως κύρια μνήμη. Γιατί η εντολή STS δουλεύει μόνο με αρρύθμιση κύριας μνήμης. Την ίδια όμως δουλειά θα μπορούσα να την είχα κάνει με την εντολή OUT, η οποία συντάσσεται port, καταχωρητής. Και θα μπορούσα λοιπόν να είχα πει όπως και εδώ η διαφορά είναι ότι παρότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιώ το συμβολικό όνομα Address Register και εδώ και εδώ, Data Register και εδώ και εδώ, δεν μιλάω για τους ίδιους αριθμούς, παιδιά, στις δύο περιπτώσεις. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση η αρρύθμιση αυτού του καταχωρητή θα ήταν σύμφωνα με την κύρια μνήμη και εδώ, ενώ σε αυτήν εδώ η αρρύθμιση του καταχωρητή Address Register θα ήταν ως Input-Output Register Addressing. Θυμηθείτε, σε προηγούμενο μάθημα σας είχα εξηγήσει ότι η αρρύθμιση των διευθύνσεων σαν είσοδη-έξοδη είναι 20 του δεκαεξαδικού μικρότερη από την τιμή κύριας μνήμης. Γιατί? Γιατί αν γυρίσουμε στην αρχή, θα βρούμε το σχήμα που περιγράφει την διευθυνσιοδότηση, που όπως σας είχα πει, αυτή η διευθυνσιοδότηση που βλέπετε εδώ είναι κύριας μνήμης, ενώ αν χρησιμοποιήσουμε διευθυνσιοδότηση όπως αυτή που χρησιμοποιούσε η εντολή OUT, αυτοί οι 64 καταχωρητές αριθμούνται από το 0 ξεκινώντας εδώ, 0 μέχρι 3F. Άρα, εξαρτάται από τις εντολές που θα χρησιμοποιούμε, ποια ακριβώς διευθυνσιοδότηση χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι είναι αρκετά για το σημερινό μάθημα.